Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά για την γιορτή των Αγίων Ταξιερχών, των Αγίων Αγγέλων, που λήγει σήμερα, και για την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του 20ου αιώνα, που αρχίζει σήμερα η γιορτή του με τον εσπερινό της σημερινής ημέρας. Τρίτη ομιλία σήμερα, θα δούμε την κλιμάκωση του πάθους. Πώς ξεκινάει το πάθος από το ελάχιστον και καταλήγει να διαμορφωθεί, να σταθεροποιηθεί και να κάνει τον άνθρωπο εμπαθή, να τον οδηγήσει σε μια μέθη πνευματική, ώστε ο άνθρωπος να ενεργεί τελείως άλογα, έξω από τα μέτρα της λογικής. Ποια είναι λοιπόν η κλιμάκωση του πάθους, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει? Εμπρόδειξη θα δούμε την συνειδητή πορεία του πάθους, που ο άνθρωπος γνωρίζει ότι γίνεται εμπαθής, κλιμακωτά και οδηγείται σε αυτή την κατάσταση της εμπάθειας. Διότι έχουμε και ασυνείδητη πορεία του πάθους με την λεγόμενη απόθυση κάποιων στο υποσυνείδητο ενεργειών, ιδεών, καταστάσεων, επιθυμιών, εμπειριών που δεν πρόλαβαν να γίνουν συνειδητές και αποθούνται στο υποσυνείδητο και εκεί μπορούν να ενεργήσουν παθολογικά και τον άνθρωπο να τον αλωτριώσουν. Πιο πολλά για την δευτέρα αυτή πορεία, την ασυνείδητη, την εισβολή θα λέγαμε του κακού και την αλωτρίωση του ανθρώπου που γίνεται ασυνείδητα, θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τετάρτη, που θα έχουμε εδώ μαζί μας ένα αξιόλογο ψυχίατρο, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο. Διότι είναι ακριβώς και θέμα της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής η παθολογία των αποθήσεων. Σήμερα θα δούμε αυτά, κυρίως, που μπορούμε να πούμε μαζί. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας και φυσικά θα δέχουμε τηλέφωνα μετά το 20 λεπτό για να προλάβουμε να πούμε σφαιρικά, συνοπτικά μερικά πράγματα. Μετά το 20 λεπτό θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα τα οποία παρακαλώ να είναι όσων είναι δυνατόν εντός του θέματος. Ποια είναι λοιπόν η συνειδητή πορεία διαμορφώσεως του πάθους? Αν πάρουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, θα μας πει κάποιες κλιμακώσεις που φτάνουν στο πάθος. Προσβολή, συνδυασμός, συγκατάθεσης, εχμαλωσία της καρδιάς, πάλι τελική συγκατάθεση, οπότε συμβαίνει υποχώρηση του ανθρώπου στην α ή β κακία, στο α ή β κακό, και αυτό όταν επαναλαμβάνεται γίνεται έξι συνήθεια που σαν δευτέρα φύση στον άνθρωπο λειτουργεί, όπως λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες οι πρόγονοι μας.
Το πάθος λοιπόν είναι μια συνήθεια να πράττει κανείς το κακό, κάτι το εκτός λόγου, το παράλογο, ή όπως το λέγει η ηθική, η χριστιανική, η αμαρτία. Μας περιέγραψε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος 6 βαθμίδες. Προσβολή του λογισμού, δηλαδή που μας κρούει την θύρα του νου. Είναι ο δεύτερη κλίμακα, είναι ο συνδυασμός όταν κουβεντιάσουμε με αυτόν τον λογισμό. Μετά είναι η συγκατάθεση όταν λυγίσει η θέλησή μας και θελήσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το λογισμό, τον πειρασμό, την οποιαδήποτε κακία. Μετά έρχεται η αιχμαλωσία της καρδίας και της θελήσεως. Οπότε εσωτερικά ο άνθρωπος αρχίζει να δουλεύει το κακό, το πονηρό και κυοφορεί εσωτερικά αυτή την κακία, αυτό το πάθος. Μετά έχουμε την τελική πάλι και τελική συγκατάθεση. Οπότε αν ο άνθρωπος ιτηθεί και δεν αντιδράσει με τον λόγο, αν δεν αντιδράσει με το ήθος, τότε πράττει το κακό και με λόγο και με έργο, το εκφράζει, δηλαδή το γεννάει η ψυχή του άνθρωπου και έτσι ολοκληρώνεται το κακό. Και το κακό όταν ολοκληρώνεται μία φορά, δύο φορές, τρεις και πάλι και πάλι, γίνεται έτσι το κακό μια συνήθεια, μία έξις, ένα πάθος όπως λέμε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Φέρει πριν το πάθος της κλοπής. Στην αρχή έρχεται στο νου του ανθρώπου η σκέψη, ο λογισμός. Είναι απλώς μία σκέψη, ένα σπέρμα δαιμονικό θα λέγαμε. Ποτέ δεν πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται το κακό αυτό, την κλοπή. Και όμως πολλοί ανοίγουν το νου τους και δέχονται την προσβολή του κακού, την κλοπή. Κουβεντιάζουν με αυτή την ιδέα, αυτόν τον λογισμό και μάλιστα σχεδιάζουν πώς και πού θα κάνουν, θα πραγματώσουν, θα απλώσουν τα χέρια τους, αφού πάρουν αντικλείδια, αφού πάρουν αυτά εκείνα τα διαδικτυακά εργαλεία ή τα άλλα συστήματα που έχουν επαγγελματίες ληστές, ώστε να πραγματοποιήσουν μια κλοπή, μια ληστεία. Δηλαδή ξεκινάει ένας απλός λογισμός, μια απλή σκέψη, που είναι σαν σπέρμα που σπέρνεται, στη συνέχεια βρίσκει άνοιγμα του νου, είναι ο συνδυασμός που λέμε, έπειτα έρχεται η συγκατάθεση, θέλουμε, μας αρέσει, μας γυαλίζει, μας θέλει αυτό το κακό. Μετά έρχεται η εχμαλωσία, γεννιέται η επιθυμία, μας εχμαλωτίζεται ο νους και στη συνέχεια βλέπουμε να κυοφορείται μέσα η κλοπή. Κυοφορείται μέσα στην καρδιά. Σφόδρα επιθυμεί ο άνθρωπος να κλέψει ή να πράξει οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ή ατόπιμα ή κακό. Και τελικά όταν νικηθεί ο άνθρωπος στην πάλη, στην αφιταλάντευση, γιατί λέγει ο καλός μας εαυτός μη, δεν είναι σωστό. Είναι αποτρεπτική η λειτουργία του καλού μας εαυτού. Και λέγει όχι, λέγει ο άλλος εαυτός ναι, κάμε το. Και άλλοι κλέβουν, και μεγάλοι και μικροί κλέβουν. Κλέψε και εσύ. Οπότε βλέπουμε τον άνθρωπο να αφιταλαντεύεται, να διχάζεται, να αγωνίζεται, να έχει μια πάλη, έχει την δύναμη να νικήσει, να επιβάλλει την λογικότητα, εάν παρασυρθεί και νικηθεί από το άλογο του πάθους αυτού της κλοπής. Προχωράει λοιπόν στην έκφραση του πάθους που κυοφορείται, το γεννάει με λόγο, με έργο, συνδυάζει την προσπάθεια του με κάποιον άλλον αν θέλουν να κάνουν μεγάλη κλοπή και ληστεία. Και θυμηθείτε εκείνο το ρυφηθί, πως το έλεγαν, που άνοιξε κάτω από στο Μακρυγιάννη, που πέρασαν σε μια ολόκληρη τράπεζα και αφήρισαν όλα τα τιμαλφή και τα χρήματα μέσα από τα θησαυροφυλάκια της τραπέζης. Πού φτάνει λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου? Δεν ήρθε ουρανοκατέβατη αυτή η πράξη να βάλουν κεράγες για μικρό, θα λέγαμε, όχημα να μεταφέρουν τα βαριά χρυσαφικά και ασημικά και τα άλλα τιμαλφή, αλλά χρειάστηκε ένα σχέδιο από το νου, στην καρδιά, στην επιθυμία, στο λόγο, στη συνεννόηση και κατόπιν τι καψίματα, τι κομπρεσέ, τι δουλειές, ώστε έφτασαν και λίστευσαν ολόκληρους θησαυρούς. Αυτό που ήταν
του αιώνα, θα λέγαμε, η ληστεία. Οι καθημερινές ληστείες, οι καθημερινές κλοπές και απλώς και ένα μήλο να πάρει κανείς από την λαϊκή και να δικήσει των αδελφών του, είναι και αυτό κακό και μπορεί να δημιουργήσει πάθος. Ανέφερα ένα παράδειγμα για την κλοπή που ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπεται να κλέβει κανείς. Να φέρουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο υπάρχει μια εξαίρεση. Όπως φερρυπίν είναι το κρασί. Το ένα ποτήρι στο φαγητό είναι ευλογημένο. Ο Χριστός ευλόγησε το κρασί στην Κανά. Δεν είναι άξιο κατηγορίας το κρασί ο ίνος. Και ίνος εφραίνει η καρδία ενός ανθρώπου, λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Άλλο το ένα ποτήρι και άλλο στη συνέχεια να είναι το δεύτερο, το τρίτο και να κατεβαίνουν ολόκληρα κιλά στην κοιλία του ανθρώπου. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο είναι πάθος η υπέρβαση του μέτρου, υπέρβαση του ορίου. Ο άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί με μια ανυφαλιότητα. Χρειάστηκε να έχει τον ίνο, το κρασάκι, για να ευλογείται στην τράπεζα και να βοηθεί σε πολλές χρήσεις. Όμως υπερβολική χρήση, υπέρβαση του μέτρου οδηγεί στο πάθος. Και έχουμε τελικά το πάθος της μέθης, το πάθος του αλκοολικού. Ανέφερα δύο κλασικά παραδείγματα. Ένα που καθόλου δεν επιτρέπεται να έχουμε ούτε στη διάνοιά μας, το σπέρμα, το λογισμό της κλοπής, και ένα άλλο που δεν απαγορεύεται, ευλογημένο είναι, να έχουμε ένα ποτήρι κρασί στο φαγητό μας. Βέβαια δεν είναι και αναγκαστικό. Εδώ είχαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο που ποτέ δεν ήπιε κρασί και ποτό. Αλλά δεν το κατηγορεί η Εκκλησία. Δεν κατηγορεί τα αγαθά που έδωκε ο Θεός. Κατηγορεί η ηθική του Χριστού μόνον από την χρήση των αγαθών όταν γίνεται παράχρησης, υπέρμετρος χρήσης. Να δούμε λοιπόν λίγο λεπτομεριακά αυτή την κλιμάκωση του κακού. Ξεκινάει λοιπόν το πάθος από το σπέρμα, από το λογισμό, και έχουμε το πάθος που είναι κατένεια στο νου. Γι' αυτό και στην εξομολόγηση, λέγει ο ιερεύς, είτε λόγο, έργο ή διανοία. Λόγος, έργο, διάνοια. Τρία βασικά, θα λέγαμε, στάδια, αλλά υπάρχουν και περισσότερα, σύμφωνα με τους πατέρες, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και τους άλλους πατέρες, οι οποίοι μιμούνται και αυτόν και αρχαιότερους. Δεν αναφέρω πολλά χωρία για να έχουμε στη συνέχεια ευκαιρία να συζητήσουμε, επειδή σήμερα μπήκαμε λίγο αργότερα. Πρώτη λοιπόν βαθμίδα είναι η προσβολή. Έρχεται το πονηρό, είτε έσωθεν εκ της πονηράς καρδίας ως μνήμη, ως λογισμός, είτε έξωθεν εκ του πονηρού κόσμου ή εκ του δαίμονος. Έρχεται λοιπόν ένας λογισμός πονηρός και κρούει την θύραν του νου. Εάν διώξουμε αυτόν τον λογισμό, είμαστε απαθείς. Εάν τον δεχτούμε, αρχίζει η εμπάθειά μας. Και το πρώτο σκαλοπάτι που μας ενοχοποιεί είναι ο συνδυασμός, η κουβέντα με αυτό τον λογισμό. Στη συνέχεια έρχεται η ανάπτυξη της συγκαταθέσεώς μας. Δηλαδή θέλουμε να επικοινωνήσουμε και να το δούμε και να το περιεργαστούμε αυτό το λογισμό. Στη συνέχεια γεννιέται η επιθυμία της καρδίας του ανθρώπου, λειτουργεί όχι απλώς το νοητικό αλλά και το συναισθηματικό. Λειτουργεί το επιθυμητικό. Ο άνθρωπος είναι και νόηση και συνέστημα και βούληση. Όλο το πολύπτυχο, αυτό το τρίπτυχο του ανθρώπου λειτουργεί και εσωτερικά χωρίς να εκφράζεται, αλλά και εκφράζεται στη συνέχεια. Οπότε μετά τη συγκατάθεση, όταν ο άνθρωπος θέλει και αποδέχεται τον λογισμό, την προσβολή, στον συνδυασμό και προχωρεί κατόπιν, γεννιέται η επιθυμία, γίνεται θέμα λοιπόν επιλογής, θέμα απορρίψεως ή θέμα αποδοχής από την βούληση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι όν το οποίο βούλεται, θέλει και μπορεί να αποφασίζει να πράξει το α ή το β ή να απορρίψει. Και φυσικά η βούληση του ανθρώπου, η θέληση όπως λέμε, έρχεται να δώσει την απάντηση. Ναι ή όχι σε την πραγμάτωση αυτού του λογισμού. Ναι ή όχι σε αυτή την εσωτερική διεργασία που αποτελεί, όπως μας λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος, μια εσωτερική κυοφορία της αμαρτίας. Αλλά δούμε τον Άγιο Ιάκωβο.
ο οποίος το κεφάλαιο 1 της επιστολής του, στίχος 12 και μέχρι και 15, μας μιλάει για τον πειρασμό αυτό που έρχεται έξωθεν και πειράζει τον άνθρωπο, κυρίως είναι πειρασμοί ειδονικοί, σαρκικοί, της κλοπής, της μέθης και όλα αυτά τα οποία προέρχονται έξωθεν. «Μη δεις πειραζόμενος λαγέτο ότι από ο Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα και κανέναν δεν πειράζει. Έκαστος δε πειράζεται υπό τις ιδίες επιθυμίες εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Κάθε ένας πειράζεται από την δική του επιθυμία εξελκόμενος και βγαίνει έξω από την ασφάλεια της χάριτος και την φρουρά των αρήτων και δελεαζόμενος και δελεάζεται, σαγηνεύεται, ότι του πέφτει το δόλωμα από τον πονηρό λογισμό να το αγγίξει και έτσι πέφτει σαν το ψάρι στο δίκτυ. Ήταν η επιθυμία, γεννιέται επιθυμία, η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτία, συλλαμβάνει στην καρδιά, δηλαδή παντρεύεται η καρδιά, η επιθυμία της καρδιάς με το επιθυμητό, με το αγαθό, πράξη, λόγο, έργο, ό,τι είναι, ίδια νόημα, παντρεύεται, μοιχεύεται τροποντινά η καρδιά και κυοφορεί εσωτερικά αυτό το κακό το οποίο μπορεί να κάνει στη συνέχεια να το πραγματώσει και με λόγο και με έργο και λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Έπειτα η επιθυμία συλλαβούσα, αφού συλλάβει και κυοφορήσει μέσα στην καρδιά το κακό, το πάθος, τίκτη αμαρτία. Γεννά την αμαρτία και μία αμαρτία. Η δύο αμαρτία αποτελεστήσα από εκεί η θάνατον. Και η αμαρτία όταν ολοκληρώνεται μια φορά και δύο φορές και δεν μετανιώνει ο άνθρωπος να διορθωθεί, να ξαναγίνει λογικός και να ελέγχει το κακό, να το απορρίπτει και να επιλέγει το άγαθο, τότε πνευματικά αποθνίσκει και όταν επαναλάβει και πάλιν και πάλιν, όταν επαναλάβει αυτές τις πράξεις που είναι έξω από την λογικότητα, φτάνει στο να στερεοποιηθεί μέσα στο κακό και να γεννηθεί το πάθος. Ώστε να έχουμε έναν τοκετό. Το πάθος λοιπόν κυοφορείται μέσα σαν σε έβριο και κυλοπονάει ο άνθρωπος, πρέπει να σκεφτεί ένας να κλέψει. Πάσχει, υποφέρει, πονάει, θέλει να φτάσει στην κλοπή. Να σκεφτεί ένας να πορνεύσει, να μοιχεύσει. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υποφέρει, νιώθει την κυοφορία αυτής της πράξης, αυτού του πάθους και όταν νικηθεί και υποχωρήσει η λογικότητα και ο αυτοέλεγχος, τότε φτάνει στο να ενεργήσει, να γεννήσει τροποντινά, να εκφράσει το πάθος που κυοφορείται μέσα στην καρδιά, στο νου και στην καρδιά και στη θέληση, να το εκφράσει με λόγο και με έργο. Όταν λοιπόν, όπως λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες, εκφραστεί και μια και άλλη φορά το πάθος, γίνεται πραγματικά η έξιση, η συνήθεια και είναι δευτέρα φύσης. Είναι δύσκολο να κόψει κανείς αυτό το πάθος. Ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος μας λέγει ότι αυτοί οι λογισμοί, οι οποίοι είναι η ρίζα των παθών, αυτοί οι λογισμοί οι οποίοι αρχίσουν να σκαλίζουν το κακό μέσα στον άνθρωπο, είναι σαν τους ληστές. Ληστές και τους πονηρούς να νομίζεις ότι είναι λογισμοί και επομένως ευνηδίως επιπίπτουν στον αγωνιζόμενο, έχονται ευνίδια και να τον οδηγούν έξω από την σωστή συμπεριφορά. Και τον κάνουν πώς, αφού τον οδηγήσουν στο συνδυασμό, όπως αναφέραμε, δηλαδή να κουβεντιάσει με τον λογισμό, στη συγκατάθεση, να θελήσει να επικοινωνήσει και να ασχοληθεί με αυτόν τον λογισμό και να τον πράξει στη συνέχεια, να τον εκφράσει. Στη συνέχεια τον δένουν λοιπόν και τον περισφύγγουν αυτοί οι λογισμοί σαν ληστές, τον εχμαλωτίζουν, τον χτυπούν, τον κεντρίζουν, τον γαργαλίζουν με κινήσεις ηθικές και σαρκικές και με την άτοπη επιθυμία τον έλκουν με την δύναμη αυτή λοιπόν της επιθυμίας στο βόθρο της αμαρτίας και του κακού. Αυτά είναι γνώμες θέσεις των Αγίων Πατέρων. Ώστε έτσι βλέπουμε, για να πω συνοπτικά δύο λόγια και να ακούσουμε και τις ερωτήσεις και να δούμε στη συνέχεια κάποια κείμενα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε γεννιέται το πάθος και όλοι μας έχουμε πολλά πάθη, όχι ένα και δύο, πάρα πολλά. Δεν κατηγοράμε τα πάθη
τους εμπαθείς ανθρώπους. Ένας που είναι μέθυστος, δεν τον κατηγοράμε. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ένας που είναι ναρκωμανής, το χειρότερο πάθος που σκοτώνει τον άνθρωπο. Όμοια γεννιέται. Περνάει στο λογισμό, περνάει κατόπιν στην επιθυμία, τον δελεάζει κάποιος χρήστης, δοκίμασε, είναι παραμύθι, είναι παράδεισος, ψευτοπαράδεισος, φαίνεσαι, χαίρεσαι, τέρπεσαι. Και όταν ξεκινήσει μια δοκιμή και πέσει στον πειρασμό, θέλει κατόπιν και ζήσει την εμπειρία της ψευδεστήσεως αυτής, θέλει κατόπιν να επαναλάβει και εκμαλωτίζεται και οδηγείται σε μια σατανική τυραννία του ναρκωτικού. Όμοια έχουμε τα ψυχοναρκωτικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια στις άλλες εκπομπές. Ψυχοναρκωτικά, καινοδοξία, φιλαυτία, τόσα πάθη, εγωισμός, τόσες κακίες, τόσες αμαρτίες, οι οποίες κάνουν την καρδιά του ανθρώπου να έχει θερία και όχι να έχει άγγελο και πνεύμα άγιο. Έχουμε το φυλακάγγελο, αν τον διώχνουμε. Και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που καλείται να είναι ναός του Άγιου Πνεύματος, μπορεί να χωρέσει, να διεισδύσει το πονηρό πνεύμα, να διεισδύσει το πάθος, να στεριώσει, αφοριζώσει, να γίνει δέντρο και να φέρει καρπούς, να αυξηθεί. Ή όπως λέγαν κάποιοι στο Άγιον Όρος, ένας Αββάς Ισαΐας, στα καψοκαλύβια, σαν τα πουλιά που κουρνιάζουν, φτιάχνουν φωλιές, βγάζουν και νεοσούς. Έτσι είναι τα πάθη, το ένα φέρνει το άλλο. Και από το πάθος της φυλαυτίας έρχονται όλα τα πάθη. Η κυριοδουλία φέρει. Νιώθει λιγούρα κανείς, δεν μπορεί να αισθανθεί ήσυχος, γιατί νιώθει ότι πεινάει και δεν πεινάει. Όταν δει γλυκά, όταν δει φαγητά και καρικεύματα και έχει το πάθος της κυλιοδουλίας, της λεμαργίας, γαστριμαργίας, όπως λένε οι πατέρες, τότε δεν ενεργεί σωστά. Υπερβαίνει κάθε όριον και προς κίνδυνο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Όλα τα πάθη απειλούν και την σωματική και την ψυχική υγεία. Αυτή με δύο λόγια είναι η πορεία που γίνεται συνειδητά. Τα σκεπτόμαστε, τα νιώθουμε, τα αποφασίζουμε, τα λέμε και τα πράττουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει, όπως είδαμε, και η ασυνείδητη πορεία της αμαρτίας και του πάθους, οπότε έχουμε μια κάθετη εισβολή στο υποσυνείδητό μας. Δεν περνάει από το συνειδητό, γιατί το συνειδητό το αποκρούει, δεν το δέχεται, αλλά δεν το απορρίπτει, δεν ενεργεί λογικά, αλλά και δεν το απορρίπτει, και έτσι λοιπόν το αποθεί στο υποσυνείδητο, απόθηση. Γι' αυτό είπαμε θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή της επόμενης Τετάρτης και στη μεθεπόμενη και μετά από λίγο καιρό πάλι. Τώρα να δούμε κάτι που μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Υπάρχουν 12 βαθμίδες της κλιμακώσεως του πάθους, αλλά γι' αυτό ας πούμε σε άλλη ευκαιρία. Τώρα να δούμε μια άλλη άποψη για να ολοκληρώσουμε συνοπτικά. Ποια είναι η σχέση λοιπόν της αμαρτίας και του πάθους? Εμείς ξέρουμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι το πάθος, ποια σχέση έχει. Έχουμε την βραδία λοιπόν πορεία στην διαμόρφωση του πάθους, όπως αναφέραμε. Η πορεία η συνήθις, ένας πειράζεται στο λογισμό, πειράζεται στην επιθυμία, φουντώνει μέσα του και φορεί την αμαρτία, και φορεί το κακό, την κακή επιθυμία, την άλογη επιθυμία και τελικά πέφτει αν δεν αγωνιστεί. Αυτή είναι η φυσική βραδία πορεία. Έχουμε και μια άλλη πορεία που ικανοποιείται ένα πάθος, όπως λέμε, ο αυτοματισμός. Ή όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και άλλοι πατέρες, ο παραρρυπισμός. Δηλαδή αυτό είναι, λειτουργεί ένας αυτοματισμός. Όπως όταν πατάμε ένα κουμπί και έχουμε ρυθμίσει τη λειτουργία ενός εργοστάσιου, με ένα κουμπάκι μπορεί να αρχίσει να κινείται ολόκληρο το εργοστάσιο. Όμοια γίνεται και στον παραρρυπισμό ή στον αυτοματισμό του πάθους, όταν πραγματικά ο άνθρωπος κυριευτεί και αδυνατήσει η θέλησή του και δεν ελέγχει, όταν οι αμυντικοί του μηχανισμοί και η θέλησή του αδυνατήσει και δεν ελέγχει τον εαυτό του, τότε συμβαίνει αυτός ο αυτοματισμός. Ένα βλέμμα, μια σκέψη κλοπής, μια σκέψη για το κρασί και μπορεί να σπάσει και καταστήματα για να πάρει κρασί. Παρακαλώ. Πάτερ Μανουήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω σχέση με την προηγούμενη σας εκπομπή. Ναι. Για το ότι ο Χριστός είναι η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, δεν είναι? Ναι. Λέω το εξής. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός.
Λέω το εξής, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Νέας Διαθήκης, δηλαδή ο Χριστός, είναι το ίδιο πρόσωπο? Προσέξτε, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον αυτό Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε την αποκάλυψη ότι είναι τριαδικός τόσο ολοφάνερα. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την αποκάλυψη γιατί ο Ον, το κόλπο του Πατρός, ο Υιός, ο Λόγος που σαρκώθηκε, εκείνος μας εξηγήσε του. Οπότε δεν υπάρχει άλλος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος Θεός της Καινής Διαθήκης. Ναι, λέω όμως, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης όμως, βοηθώντας τους Εβραίους να κατακτήσουν τη γη Χαναάν, τους υπέδειξε να κάνουν τεράστια εγκλήματα. Να σφάζουν ανθρώπους, να σφάζουν παιδιά, να τρελαίει το αίμα μέχρι το γόνατο, όπως τους έλεγε. Ναι, απαντώ. Δεν ήθελα να ξεφύγουμε τελείως από τη σημερινή θεματολογία μας. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, μην ξεχνάμε πόσον είχαν σφαχθεί οι Εβραίοι, δεν είμαι υπέρ των Εβραίων, αλλά δεν μπορούμε να είμαι και κατά των Εβραίων. Είμαστε φίλοι με όλους τους λαούς του κόσμου. Άλλος ο πληθυσμός των Εβραίων. Άλλο σιωνισμός των Εβραίων που είναι άξιο κατακρίσεως και άλλο ένας λαός που τώρα και δεν παθεί με την δολοφονία του πρωθυπουργού του. Μιλάω για την Παλαιά. Μην ξεχνάμε, προσέξτε με, μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι και στην Αίγυπτο είχαν σφαγεί και τους σκότωναν οι Αιγύπτιοι και έβαζαν τα παιδιά τους από 12 και όλα τα άρινα στον Νείλο, τα σκότωναν. Μην ξεχνάμε πόσες επιθέσεις είχαν υποστεί. Μην ξεχνάμε στην έρημο πόσες φορές είχε επιτρέψει. Αυτό δεν φταίγαν οι λαοί της Αιγύπτου. Μην ξεχνάμε πόσες πληγές έλαβαν από τον Θεό οι Εβραίοι, πόσον τιμωρήθηκαν μέσα στην έρημο, πόσοι λαοί τους επετέθηκαν και συντρίφθηκαν, πόσες εχμαλωσίες υπέστησαν και πρώτη και δεύτερη και λαϊλασίες και σφαγές και ρημός και άλλες ρημός και τελικά με τον Τίτο διαλύθηκαν τα πάντα και με τον Αδριανό το 136 και στη συνέχεια δεν έμεινε πέτρα επί την πέτρα. Ευχαριστώ, να μην το μονοπολίσουμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ αν έχετε να θέσετε ερωτήματα στα τηλέφωνα 36 37 8 10, και θα ήθελα να είσαστε σύντομοι στην διατύπωση του ερωτήματος και όσον είναι δυνατόν μέσα στο θέμα. Οπότε βλέπουμε, έχουμε τον αυτοματισμό του πάθους. Οπότε με ένα βλέμμα, με μια μνήμη, με μια απλή ενεκέτημα της επιθυμίας, μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην κλοπή, στη ληστεία, στην πορνεία, στη μοιχεία κλπ. Οπότε αυτό το λέγει η πατρική θεολογία παραρρυπισμό. Ο άνθρωπος δηλαδή τρελαίνεται, μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να πράξει το οποιοδήποτε σφάλμα, κακό κλπ. Να δείξουμε μια εικόνα στην οποία βλέπουμε την σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. Οι Άγιοι Αρχάγγελοι λοιπόν, έχουμε τη σύναξή τους, τη γιορτάσουμε σήμερα. Η σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων είναι μία αντίσταση στην πτώση και στην πορεία προς το κακό. Βλέπουμε εδώ ο Ιησούς Χριστός στη μέση, σε κύκλο, οι Άγιοι Αρχάγγελοι και ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, είναι ο πρώτος, ο οποίος ζήτησε και είπε «Στόμεν καλός». Παρακαλώ. Πατεράγιε. Να είστε καλά. Θέλω να πληροφορήσω κάτι. Μάλιστα. Ένας αμαρτωλός. Ναι. Ένας αμαρτωλός. Ναι. Όταν μετανιώσει και πάει και εξομολογηθεί. Μάλιστα. Μετά σε τι στάδιο βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος? Όταν ένας αμαρτωλός, παρακαλώ, ευχαριστώ. Όταν ένας αμαρτωλός λοιπόν μετανοήσει και ειλικρινά εξομολογηθεί, είναι στο στάδιο της μετάνοιας και έχουμε μια κλιμάκωση. Είναι ο αρχάριος που ίσως να μην έχει τη μετάνοια στην πληρότητα, στο βάθος, ή μπορεί να είναι ευθύς εξ αρχής ο πιο τέλειος στη μετάνοια. Γι' αυτό είχαμε ληστεί, γι' αυτό είχαμε πόρνη, γι' αυτό είχαμε τον άσωτο, τους οποίους ο Κύριος τους υψώνει γιατί είχαν την ειλικρινή μετάνοια. Η αξία του ανθρώπου λοιπόν δεν είναι από το να λέγει «έχω αρετές, έχω καλοσύνες», αλλά από το να λέγει «έχω μετάνοια». Κανείς δεν είναι απαθής, κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Και φυσικά εδώ είμαστε απέναντι του Θείου αξιοκατάκριτη, γιατί κατακρίνουμε τους κλέπτες, τις πόρνες, τους τελώνες, τους αμαρτωλούς, τους κατακρίνουμε και είναι μεγάλο λάθος, ενώ λέει ο Χριστός «τελώνα και πόρνε προάγουσιν εμάς στην Βασιλεία των Ουρανών». Παρακαλώ. Πάτε μόνο την αρχή σας, Κόκορης, μη θυμόσαστε. Ναι, ναι. Την κάνει καλά, δεν... Να είστε καλά, θέλω να σε ευλογεί. Ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο που ρώτησε για το ότι ο Θεός επέτρεψε Εβραίους να σκοτώνουν κλπ. Μάλιστα. Ας έχει ο κύριος, ο οποίος ρώτησε, το εξής υπόψη, ότι στην Παλαιά Διαθήκη
επειδή δεν, τρόποτα δεν λειτουργούσε η αιώνια ζωή, το υψώτατο αγαθό ήταν η επίγειο ζωή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν στους παρατοματίες ο Θεός εφήρμοζε την αφαίρεση του υψηλότερου αγαθού που υπήρχε τότε. Και διέταξε δε να σκοτώνει τους εχθρούς με το μόνο σκεπτικό να περάσει αλόβητη, ανώθευτη η αποκάλυψη η οποία είχε κάνει στο νότο Ισραήλ. Να μην οθευτεί με όμορους λαούς, ιδωλωτικούς κλπ. Είναι μια από τις πολλές ερμηνείες πατερικές. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δεκτή, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο κ. Δημήτρης Κόκορης. Βέβαια δεν είναι η μόνη ερμηνεία, δεν είναι η μόνη όψη. Ήταν η παλαιά διαθήκη, δεν ήταν η εποχή της Χάριτος, ήταν η βάρβαρη εποχή, ο ένας λαός έτρωγε τον άλλον, ήταν αναγκασμένοι να μείνει, να φωνεύουν. Και σήμερα φυσικά έχουμε και την ευλογία των όπλων ώστε να έχουμε μία άμυνα. Παρότι έχουμε 2000 χρόνια χριστιανική ζωή. Δεν ευλογεί το έγκλημα ο Άγιος Θεός, αλλά όταν ένας λαός από τον οποίο δια μέσου καθαρμών διαδοχικών θα γίνει ένα γενεαλογικό δέντρο από Αδάμ μέχρι και τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και κυρίως την Παναγία, γιατί ο Ιωσήφ δεν έχει καμία σχέση με την Παναγία. Σαρκική, όταν λοιπόν πρέπει να πρόσθεται από ένα λαό κατά σάρκα ο Μεσσίας, ο Χριστός, πρέπει να φυλαχθεί αυτός ο λαός και σε μια εποχή που ήταν εποχή εγκλήματος, βαρβαρότητας, αθλειότητας, δεν μπορούμε να πούμε γιατί σκότωναν και οι Εβραίοι, ενώ ανέφερα ότι υφίστανταν πάνω όλα εθρίες, ξερίζωμους, σκοτωμούς, αποδεκατισμούς. Παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό που είπε ο Πλάτων. Ναι. Ότι όταν η ψυχή του ανθρώπου εγκαταλείψει το σώμα, ναι, πλανάται εις την γη μέχρι ότου κρυθεί ανάλογα με τις πράξεις της μαζί με το σώμα εις την γη. Και εφόσον λοιπόν ελαφρύνται οι πράξεις της, υπησέρχεται σε έναν άλλο άνθρωπο. Εάν όμως, αναλόγως με τις πράξεις, και την κατηγορία. Εάν όμως είναι αμόλυντος, υπησέρχεται εις το υπερπέραν και εν ούτε με τα τάγματα των αγγέλων. Είναι έτσι? Λοιπόν, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Προσέξτε, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτός ο Πλάτων δεν λέγει την αλήθεια όπως την έχει διατυπώσει η Εκκλησία. Είναι η πλάνη η πλατωνική, την οποία χρησιμοποιεί και ο Οριγένης και κάποιοι άλλοι πατέρες πλατωνίζοντες. Δεν είναι το σώμα η φυλακή της ψυχής, δεν προϋπάρχει η ψυχή ώστε να μεθυπάρχει το σώμα και να έρθει η ψυχή να εγκλειστεί μέσα σε ένα σώμα. Δεν ξαναγυρνάνε οι ψυχές στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Άπαξ ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, είναι μοναδική ύπαρξη ο άνθρωπος. Η ψυχή δημιουργείται τη στιγμή της συλλήψεως από τον Θεό, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, η ψυχή και το σώμα συνδημιουργείται από Θεόν και άνθρωπον. Οπότε ο άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα, ανεπανάληπτη και δεν θα ξαναέρθει ούτε σε ζώα, δεν έχουμε μετεσάρκωση, ούτε μετεμψύχωση, να έρθει σε άλλον άνθρωπο, να ξαναφυλακιστεί και να τιμωρηθεί. Αυτά ήταν μια πλάνη. Η Ορθοδοξία με τους πατέρες πνεύματι Αγίου έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα αυτά. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Ιδού λοιπόν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, να δείξουμε άλλη μία εικόνα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είπε «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου Θεού». Αρχάγγελος λοιπόν Μιχαήλ, που είναι αυτός που στηρίζει τα τάγματα των αγγέλων, ενώ ως φόρος απεστάτησε και συναπεστάτησαν το 1/3 των αγγέλων, είτε και των 9 τάγματων, είτε του ενός τάγματος του οποίου ήταν επικεφαλής ο αιωσφόρος. Αυτός είναι λοιπόν ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, και να δούμε και τον Γαβριήλ, τον συμπαθέστατο Αρχάγγελο, τον οποίον τον γνωρίσουμε και από τον Ευαγγελισμό της Αη Παρθένου Θεοτόκουν. Βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να πούμε λεπτομέρειες για τους αγγέλους, απλώς τους αναφέρουμε γιατί γιορτάζουμε τους Αγίους Αγγέλους σήμερα. Να δούμε λοιπόν από τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογήτη, κάποια παράγραφο στην οποία μας λέγει πώς ακριβώς σχετίζεται αμαρτία και πάθος. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος επλάστη απαθής με δυνατότητα αγιασμού και τελειώσεως. Και ο άνθρωπος ο απαθής έγινε εμπαθής διότι το κακό, όπως είπαμε, είναι εισαγόμενο, έξωθεν εισήλθεν, εκ του πειρασμού του διαβόλου που καμουφλαρίστηκε στον όφη και επίδεξε τον άνθρωπο.
Στη συνέχεια, ο άνθρωπος, όπως λέγει και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, είναι που έχει μέσα του τον πονηρό λογισμό και όταν κάνει το κακό, όταν το πράττει, όταν το γεννά η ψυχή του, αφού περάσει από το λογισμό στην καρδιά, στη βούληση, λόγο και έργο, το ολοκληρωθεί, τότε μέσα υπάρχουν τα είδωλα της αμαρτίας, όπως λέγει και ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος πειράζεται και από τον ίδιο τον εαυτόν του, από την πονηρά καρδία του, για την οποία πονηρά καρδία λέγει ο Ιησούς Χριστός στο Ματθαίο. Να δούμε ένα στίχο. Στο Ματθαίο λοιπόν βλέπουμε όπου μας λέγει ο Ιησούς Χριστός ότι ο άνθρωπος πηγάζει μέσα από την πονηρή του καρδία, πηγάζει την αμαρτία, θόνους, φόνους, μοιχείες, κλοπές, έρηδες, ύλους κλπ. Κλπ. Δεν διαβάζω όλη τη γραμμή επειδή έρχεται η ώρα να ακούσω και άλλες ερωτήματα. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής να μας πει ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ πάθους και αμαρτίας. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, αμφίδρομη, από την αμαρτία, το κακό που κάνει ο άνθρωπος μια φορά και το επαναλαμβάνει, προέρχεται το πάθος. Από το πάθος που είναι μέσα σαν είδωλο στην καρδιά του ανθρώπου ή σαν θεριό που ουρλιάζει όταν του δίνουμε και τροφή, και η τροφή αυτή είναι η ικανοποίηση των επιθυμίων, τότε γεννάει το πάθος την αμαρτία. Η αμαρτία οδηγεί στο πάθος και το πάθος οδηγεί στην αμαρτία. Να δούμε λοιπόν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Από τα πάθη που υπάρχουν στην ψυχή, το λέω στην απλή γλώσσα, λαμβάνουν οι δαίμονες αφορμές και κινούν εμάς τους συμπαθείς λογισμούς. Έπειτα, με αυτούς τους λογισμούς πολεμούνται ο νους, εκβιάζεται στην κατάθεση και μετά έρχεται αφού νικηθεί η θέλησή μας στην διάνοια και στην πράξη και ολοκληρώνεται η αμαρτία. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Να ακούσω. Νέα Διαθήκη. Να ακούτε. Λέγεται. Μάλιστα, με το Ευαγγέλιο. Ναι. Γιατί αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός ήταν αρχιερέας της τάξης των Μελχισεδέκ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εμείς, δηλαδή, τι θέση παίρνει η Εκκλησία απέναντι σε αυτό που λέγεται? Νομίζω είναι στο τμήμα που λέει περί των Εβραίων, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια δεν είναι μέσα στο θέμα και θα ήθελα να... δεν μπορώ να είμαι πρόχειρος πάντοτε, αλλά θα απαντήσω μια σχετική απάντηση. Δεν μπορώ να... τα πάντα, παλιά και νύ, να τα έχω πρόχειρα να τα απαντώ. Θα ήθελα να είμαστε προσγειωμένοι στο θέμα. Να απαντήσω όμως. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, δεν παίρνει την ιεροσύνη από τους γραμματείς και φαρισαίους, από τους αρχιερείς κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά την έχει τρόπο να είναι αυτοδέσποντος, είναι αυτός ο μέγας αρχιερεύς, ο αρχιερεύς των αρχιερέων που δίνει την αρχιεροσύνη και δεν την χρειάζεται να την πάρει. Παρά αυτά υπάρχει, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάποιο πατρικό κείμενο το οποίο μας θυμίζει ότι δόθηκε και στο ναό το χρήσμα αυτό και τυπικά ανθρώπινα τις αρχιερατίες αυτό το χρήσμα. Δεν είναι το θέμα, δεν έχουμε το χρόνο να πούμε περισσότερο γι' αυτό. Το ναό. Ναι. Πότε. Δεν θυμάμαι ποιος πατήρι ακριβώς είναι που αναφέρει αυτό, ότι πήγε με την Παναγία, ανεγνώρισαν την εκπαρθένο γέννησή του, κάποιοι αρχιερείς, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, και το απέδωσαν την... του έδωσαν αυτή την χάρη, αυτή την, το χρήσμα του αρχιερέως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει η αμφίδρομη αυτή κίνηση, η οποία καταλήγει, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ακριβώς στο να γίνει ο άνθρωπος ειδωλολάτρης και να στήσει στην καρδιά του τα είδωλα των αμαρτιών, τα είδωλα των παθών. Το λέγει συγκεκριμένα. Όταν λοιπόν το κακό μια φορά γίνει και δεύτερη φορά γίνει, πάβει λοιπόν να υπάρχει σαν έννοια και υπάρχει μέσα σαν είδωλος, μένει δε μόνον εν το νο, στο νου, το είδωλο της αμαρτίας, και το χαρακτηρίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αυτό ότι είναι ένα δέλυγμα ερημόσιος, όπως αναφέρει στην γραφή. Όπως τον αναφέρει ο Δανιήλ, το δέλυγμα ερημός εστός εν τόπο Αγίο. Κατά τον Μάξιμο τον Ομολογητή, κατά μία ερμηνεία, δεν είναι αποκλειστική, τόπος Άγιος είναι ο νους, η καρδία του ανθρώπου, ο έσω άνθρωπος, και στέκεται το δέλυγμα ερημός στα είδωλα των παθών, τα οποία διώχνουν την χάρη, ώστε να είναι ανενεργός η χάρη. Παρακαλώ. Ναι. Σας ακούω.
Λέγεται. Με τον Πάτερ μιλάω. Μάλιστα. Παρακαλώ πολύ, άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι δεν υπάρχει μετεμψύχωση. Ναι. Ότι δεν επανέρχεται η ψυχή κλπ. Ναι. Μπορώ να σας πω το εξής, ότι εγώ προϋπήρξα. Είμαι η ψυχή της αδελφής, της μικρής αδελφής του πατέρα μου, η οποία λεγόταν Ανδρομάχη Πηλιγάδη, η οποία χάθηκε στα δεξιά. Αυτό δεν μπορείτε να μας το αποδείξετε. Ορίστε. Είναι μια αφαίρετη δική σας υποκειμενική κρίση στο παρέντηση που δεν μπορεί να μας το αποδείξετε. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Άλλη φορά να σας απαντήσω και τηλεφωνικώς, να σας δώσω και βιβλία να μελετήσετε. Άλλο κλείνουμε. Δεν είναι αυτό η αλήθεια. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αμφίδρομη κίνηση μεταξύ αμαρτίας πάθους και πάθους αμαρτίας. Οπότε φτάνει στο σημείο, όπως μας το λέγει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Η αμαρτία ισχυροποιεί το πάθος γεννάει νέες αμαρτίες και όταν προσδίχεται μέσα σε μια τρέλα πια. Τα πάθη λοιπόν είναι μια έξοδος του ανθρώπου από τη λογικότητα, από την ορμά κατάσταση, από την ειρήνη, της χάριτος και του Χριστού. Και γίνεται μια εχμαλωσία, μια τυραννία σατανική, την οποία φέρει μέσα του άνθρωπος. Έξω από αυτή την κατάσταση του πάθους θέλουν να είμαστε οι φυλακές μας άγγελοι. Θα σας δείξω μια θαυμάσια εικόνα, είναι από τα Μετέωρα, από το Παλαιό Καθολικό του 1483. Είναι ο Αρχάγγελος, Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατάει ένα ηλιτάριο στο οποίο γράφει «Τες μη καθαρές προστρέχουσε καρδίες εν το καθαρό του Θεού θείο δόμο», στις καρδίες που δεν έρχονται καθαρές στο ναό του Θεού, δεν θέλω να επικοινωνήσουν τον Θεό με καθαρότητα, «ασυμπαθώς μου την σπάθην εκτιμίω, απλώνω το σπαθί να τιμωρήσω». Βέβαια είναι μια εικόνα, εδώ δεν κόβουν κεφάλια οι Άγιοι Αρχάγγελοι, ούτε έρχονται να μας πάρουν την ψυχή όταν δεν είναι η ώρα μας. Ο Άγιος Μιχαήλ θα έρθει να μας πάρει την ψυχή όταν θα είναι η ώρα μας. Τώρα, φυσικά ο Θεός μόνο ξέρει πότε είναι η ώρα του καθενός. Παρακαλώ. Πατέρα Μανουήλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα τη γνώμη σας για την εξής ερώτηση. Λίγο σύντομα γιατί τελειώνει η ώρα μας. Ορίστε. Λίγο σύντομα γιατί τελειώνει η ώρα. Ναι, βεβαίως. Κατά πόσο ισχύει ότι ο χριστιανισμός έχει θεμελιωθεί με τις αρχές της αρχαιολινικής φιλοσοφίας, παρακαλώ, τη γνώμη σας. Ναι, προσέξτε, θα μιλήσουμε ειδικά για αυτό. Τα πάθη του ελληνοχριστιανισμού, της ελληνοορθοδοξίας. Μερικοί διαλύουν την σχέση, άλλοι λένε ότι είναι εξελληνισμένος ο χριστιανισμός, άλλοι μιλούν και λένε ότι είναι εκχριστιανισμένος ο ελληνισμός. Η αλήθεια είναι ότι ο ελληνισμός έδωκε την μορφή και ο χριστιανισμός είναι το περιεχόμενο. Έδωσε και κάποιο περιεχόμενο ο ελληνισμός, αλλά όχι τα πάντα. Αυτά συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και θυμίζω ότι γιορτάζουμε σήμερα και έναν άλλο μεγάλο, μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως. Θα σας δείξω μία θαυμάσια εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι φωτογραφία. Είναι φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου, όπως τον έβλεπαν όσοι ζούσαν τότε σαν λείψανο στο φέρετρο που τον θα το μετέφεραν από την Αγία Τριάδα Πειραιός στην Αίγινα για να κάνουν την νεκρική πομπή, την κηδεία. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως φαίνεται εδώ, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως, είναι πράγματι ένας θαυμάσιος Άγιος, είχε φτάσει στην απάθεια, είναι και ελληνομαθής και απολογητής της πίστεως και εκπαιδευτικός και μας διδάσκει το παραδειγμά του την κατά Χριστόν απάθεια. Δεν απαντώ με αυτό στο ερώτημα το οποίο πριν ετέθη, δεν το συμπληρώνω γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε ειδική ομιλία, τα πάθη λοιπόν της ελληνοχριστιανικής ενότητας και συναδελφώσεως, γιατί άλλοι μεν κατηγορούν τον χριστιανισμό, άλλοι δε την Ορθοδοξία, άλλοι δε κατηγορούν τον ελληνισμό και υπάρχει μια φαινόμενη και όχι ουσιώδης έκθα και αντιπαλότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω, πατήρ Εμμανουήλ, ότι θα ήταν σημαντικό να γίνει μια εκπομπή
Γιατί θεωρώ... Βεβαίως είναι στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε για τα πάθη της Ελληνοορθοδοξίας, του ελληνοξιανισμού, αν υπάρχει συναδέλφωσης, αν υπάρχει αυτός ο πνευματικός γάμας ή αν είναι αποθούμενα και συγκρουόμενα και μη συμβιβαζόμενα. Και εκ των προτέρων το είπα ότι ο ελληνισμός δίδει λίγο περιεχόμενο και δίνει λόγων, δίδει ορολογία, δίδει φιλοσοφικούς όρους ώστε να διατυπωθεί το δόγμα, η αλήθεια και είναι το νέο περιεχόμενο που δίνει ως επιτοπλίστων ο χριστιανισμός, ο Χριστός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύγεσαι για το έργο που προσφέρετε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Εάν έχουμε άλλα ερώτημα, γιατί κλείνουμε, ήδη συμπληρώθηκε η ώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία, ο άνθρωπος είναι εικόνα και οφείλει να, Θεού και οφείλει να λειτουργεί κατ' εικόνα Θεού. Όταν γίνεται εμπαθής, όταν γίνεται φωλιά, σπήλαιο ληστών των παθών, τότε ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Ομοιάζει με τα κτίνη και είναι χειρότερος από τα κτίνη. Γι' αυτό στη σημερινή κοινωνία όλοι μας διαπιστώνουμε το κακό, αλλά δεν προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Παρακαλώ, τελευταίο ερώτημα. Πάτε μου, πάλι κόκορη. Ναι. Για παρέμβαση, με επιτρέψτε μου. Ναι. Πριν ελέγχθη ότι ο Θεός κατασκευάζει τις ψυχές και τις βάζει στα σώματα. Εάν τις κατασκευάζει εκείνη τη στιγμή, τις κατασκευάζει αμαρτωλές. Όχι. Αν είναι προκατασκευασμένες, τις έχει φτιάξει αμαρτωλές. Όχι. Υπάρχει μια του Τρεμπέλα μια γνώμη, πάνω όχι δική του, η οποία ήταν ότι είναι ως εξ αποσπάδος, γι' αυτό και είναι φορείς του προπατορικού αμαρτήματος. Αλλιώς θα ήταν αμαρτωλές και κατασκευής, πράγμα που είναι αντίθετο για τον Θεό. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι το πλήρες. Όπως λέει και ο Αγίος Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι πατέρες, και ο Γρηγόριος Ονήσης και άλλοι πατέρες, η ψυχή δημιουργείται τη στιγμή της συλλήψεως και συμβάλλει ο άνθρωπος στη δημιουργία του σώματος, αλλά ο Θεός δημιουργεί την ψυχή. Αυτό είναι η αλήθεια. Η ψυχή δεν δημιουργείται αμαρτωλή, αλλήμωνο. Εάν πούμε ότι είναι από τον Αδάμ στο σπέρμα, αυτό είναι ο τραντουκιανισμός που είναι λάθος. Τότε πώς είναι φορεύς των συνεπειών του προπατρικού αμαρτήματος. Ναι, σε αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, αλλά να πω τώρα δύο λόγια. Δεν είναι φόρευσε με την έννοια ότι έχει την ενοχή για την πτώση του Αδάμ, αλλά κουβαλάει την νόσον του Αδάμ. Ακριβώς. Όχι ότι έχει μετοχή στην ενοχή του Αδάμ, αλλά γίνει σε κατάσταση αμαρτωλόγητος. Πώς γίνεται ψυχή να γίνει σε κατάσταση αμαρτωλός, αν καταστάζεται από τον Θεό. Το δεύτερο είναι που είπε ο κύριος, ρώτησε για την ιεροσύνη του Χριστού κατά εντάξει μέχρι σε 10. Μετεφέρθη από την αρωνική ιεροσύνη, η ειδική ιεροσύνη στον Χριστό, ώστε να είναι πανεθνική. Ο Μελχισεδέκ δεν είναι εκ του λόγου του Ισραήλ, είναι εθνικός ιερεύς. Έτσι και μετεφέρθη με την έννοια ότι αφαιρείται από τον Ισραήλ και γίνεται πλέον παγκόσμια ιεροσύνη και όχι ειδική από τη φυλή του Λεβί που ήταν στο Ισραήλ. Να και άλλο κατά την πατερική μαρτυρία δόθηκε το χρήσμα στον ναό. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν ανάγκη να πάρει αρχιεροσύνη, είναι ο μέγας αρχιερεύς του ουρανού και της γης. Απειβρεύεται εκτός της Λεβίδα ο οποιοσδήποτε ιερεύς. Διαπινείς και θανάτου, μάλιστα όπως προβλέπει το Λεβιτικό. Αλλά ο Χριστός έγινε εκ μεταφράσης ιεροσύνης αρχιερεύς. Μετετέθη από τον Ναρόν, την πήρε αυτός και την έχει κατάξει με Μελχισεδέκ. Μα ο ίδιος ο Χριστός θα καίγει στον αέρα την ιεροσύνη. Ναι, ουρεμία της, κατά το αμφάμπινο για να αρχιερεύσει. Ναι, να μην το πολύ λύξουμε τώρα γιατί έχει χτίσει. Και κυριαρχείται με την ψύχωση. Πέσε το χωρίο του Παύλου που λέει απόκει τις ανθρώπες άπαξ αποθανημένα αυτά κρίσεις. Δεν έχουμε δεδικούς θανάτους και γεννήσεις. Άπαξ γεννιέται, άπαξ μένει ο άνθρωπος. Υπάρχουν ειδικά βιβλία που μιλούν για τα θέματα αυτά. Μήπως θέλει δεν είναι δυνατόν, αγιογραφική η κυρία. Δεν είναι δυνατόν σε μια εκπομπή που έχει ένα συγκεκριμένο θέμα να έχουμε εκτεταμένη συζήτηση σε ερωτήματα που είναι εκτός θέματος. Το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά είναι μια πολύ σύντομη απάντηση. Η γραφή προσδιορίζει και λέει. Εννοούνται αυτά και τα ξενόλεγε. Άπαξ αποκείται. Και μετά αυτά ακολουθεί η χρήση. Δεν έχουμε πάλι μέρε γεννήσει και θανάτου. Επίση μερική και τέλικα η τελική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καλή. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατέ, ήδη η ώρα μα έχει συμπληρωθεί. Μαζί λοιπόν θα δούμε στην επόμενη Τετάρτη με ένα εκλεκτό ψυχίατρο, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, που έχει δουλέψει και στο εξωτερικό 10 χρόνια. Και θα καταθέσει εδώ την πείρα του, την γνώση του. Να δούμε λοιπόν αυτό που είπαμε τις αποθήσεις. Την ασυνείδητη πορεία των παθών μέσα στον άνθρωπο που αυτά λειτουργούν τόσο περίεργα όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή.
Ήδη έχουμε λοιπόν συμπληρώσει την ώρα μας. Βέβαια ξεκινήσαμε λίγο αργότερα σήμερα. Δεν πειράζει, όσο μπορούμε θα λέμε τις τοποθετήσεις της εκκλησίας μας, με βάση τη γραφή, με βάση τους πατέρες, με βάση την εμπειρία της Ορθοδοξίας μας, το Ορθόδοξο ήθος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλη την στρατηγία των ουρανίων ασωμάτων Αγίων Αγγέλων να μας φρουρούν, να μας φυλάτουν την πατρίδα μας, τον κόσμο ολόκληρο, να μας χρήσουν ειρήνη και να μας οδηγούν στο σωστό δρόμο. Και ας παρακαλέσουμε και τον Άγιο Νεκτάριο, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως, ο οποίος είναι θαυματουργός και ουδέν ανίατον. Γιατρεύει ο Άγιος Νεκτάριος τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων. Είναι γιατρός που δεν έχει όρια η ιατρική του. Επομένως, να τον παρακαλέσουμε, τον Άγιο Νεκτάριο, να θεραπεύσει με το πνευματικό του νηστέρι, με την Θεία Χάρη που παίρνει από τον Κύριο, να θεραπεύσει τα πάθη των ψυχών και να μας δώσει και την θεραπεία των παθών του σώματος, και όλοι μας κάτι έχουμε να ζητήσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Την επόμενη Τετάρτη παρακαλώ να μην λείψει κανείς. Θα έχουμε ψυχίατρο, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο και θα ασχοληθούμε με το ειδικό θέμα παθολογία των αποθήσεων. Θα δούμε πώς γίνονται αποθήσεις, το ασυνείδητο, το υποσυνείδητο, πώς γίνονται αυτές οι λεγόμενες αποθήσεις που δημιουργούν στον άνθρωπο νευρώσεις και πολλές ανισορροπίες και ακαταστασίες. Ευχαριστώ. Χαίρετε.